15 μάτς που ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν για την 11η αγωνιστική της Football League αναβλήθηκαν λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Αγωνιστική δράση είχαμε σήμερα μόνο σε Κέρκυρα και Σπάρτη. Στο νησί των Φεάκων η Κέρκυρα επικράτησε 1-0 του Πλατανιά και ανέβηκε στην τρίτη θέση. Βαθμολογική ανάσα για τη Σπάρτη που επιβλήθηκε 3-0 του Ηροδότου. Κέρκυρα Πλατανιά 1-0 χάρη σε κόλλα από τον Τουράν. Εύσημα όμως και στον Παναγιώτη Λινάρδο για την υπέροχη συστημένη σκαυτή μαλλιά προς τον Βραζιλιάνο Στράικερ. Οι Φέρκες στην τρίτη θέση της δεύτερης της τάξης εθνικής κατηγορίας, απορίας άξιον το πώς 22 παίκτες κατάφεραν να παίξουν μπάλα σε αυτόν τον κατεπινισμό αγωνιστικό χώρο. Ο Λινάρδος στη σέντρα, κεφαλιά του Τουράν 1-0. Στο 45ο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Σπάρτη Ρόδος 3-0, η ομάδα του Αντρέη Τσερνίσοφ πήρε προβάδισμα στο 38 με τον Χάρη Νάτσι να βρίσκει τον Νίκο Καινούργιο και αυτός να μετωπεί το 1-0. Στο 56 και πάλι ο Νάτσις δημιουργός και ο Ανδρέας Βλάχο Μήτρος είναι ο σκόρ του δεύτερου τέρματος για τους Λάκωνες. Το τελικό 3-0 για την Σπάρτη σηματοδότησε ο Νάτσις με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Εγινιακός Βόλος δεν διεξήχθη για προφανείς λόγους, καθώς το Γιώργος Παναλικίδης στην Βόρειο Πιερία παρέπεμπε ελέος Σοφίας σε χώρο για χειμενά αθλήματα παρά σε γήπεδο. Οπότε και ο ρέφερι Βουρνέλης, μαζί με όσους από τους παίχτες δεν κλίστρησαν, είδαν την μπάλα απρόθυμη για γκέλ, οπότε και αποχώρησαν άπρακτοι. Παρεμφερές σκηνικό και στο Δόξα Καραϊσκάκης Άρτας, με το γήπεδο της δράμας να είναι στον καταψύκτη και το διαιτητή Τσαγκαράκη να αποφασίζει εν τέλει για την αναβολή του παιχνιδιού. Το ίδιο ακριβώς και στο γήπεδο της Καλαμαριάς με τον Σωτηριάδη να πράττει ανάλογα αναβάλλοντας το απόλυν πόντου αίτητος σπάτων άκαρπες απέβησαν ή υπεράνθρωπες προσπάθειες των υπεύθυνων του γηπέδου. Η γήπεδο της Καλαμαριάς εδώ που ήταν να γίνει το παιχνίδι ανάμεσα απόλυν πόντου και αίτητος σπάτων βλέπετε και εσείς στο χιόνι που έχει καλύψει τον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα εδώ βλέπετε ότι δεν μπορεί να κυλήσει. Το παιχνίδι λόγω ακατολειότητας του γηπέδου έχει πάνω από 15 πόντους χιόνι. Οι διαιτητές αποφάσισαν ότι δεν θα γίνει σήμερα. Το ραντεβού αύριο την ίδια ώρα όπως προβλέπει ο κανονισμός.